και πάμε να μαγειρέψουμε γλυκά. Πω πω, θα με τρελάνει σήμερα. Κοίτα τι σου έχω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλοι. Πώς είσαι? Πολύ ψηλή είσαι, ρε Κατερίνα. Κατέβα λίγο. Μα δεν είμαι πολύ ψηλή. Να σου πω, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω να φάω. Σε λίγο θα πούμε και το Γιώργο το Μουλίνο να δείξει τη διατροφή που κάνουμε. Σήμερα σου έχω μία βόμβα ενέργεια με αυτό που θα φτιάξουμε. Τι φτιάχνουμε να πούμε μετά στην συνταγή? Θα φτιάξουμε μπισκότα σάντουιτ για ενέργεια με μπισκότα βρώμη μέσα. Πάμε να δούμε τα υλικά, παρακαλώ. Λοιπόν. Σάντουιτ μπισκότα. Ένα πακέτο μπισκότα βρώμης με κράμπερις βιολάντα. Για την πρώτη γέμιση 250 γραμμάρια ταχίνι, 60 γραμμάρια ελληνικό μέλι με βιολογικό κρόκο κοζάνης. Για τη δεύτερη γέμιση 100 γραμμάρια ελληνικό μέλι με βιολογικό κρόκο κοζάνης, 50 γραμμάρια κράμπερις, 50 γραμμάρια καρύδι χοντροκομμένο, μία πρέζα κανέλα. Λοιπόν, και έχεις τα αγαπημένα μου μπισκότα. Θα το λέω. Και, α, συγγνώμη, έχει και για την επικάλυψη. Πάμε για την επικάλυψη. Και για την επικάλυψη, 300 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα λιωμένη και μερικά κράμπερις. Λοιπόν, είναι τα γνωστά μπισκότα, τα αγαπημένα μας μπισκότα δρόμης, που σας προτείνω να ξεκινήσετε τη μέρα σας με τα συγκεκριμένα μπισκότα, τα οποία θα τα βρείτε και σε πάρα πολλές γεύσεις. Δηλαδή, με μέλι, με καρύδα, με κράμπερις, με κομμάτια σοκολάτας, τα μπισκότα δρόμης συνδυάζουν και πλούσια γεύση και ευεργετικές ιδιότητες της βρώμης και είναι το γνωστό δημητριακό από την αρχαιότητα, το οποίο έχει μοναδική θρεπτική αξία. Δοκιμάστε τα στα γλυκά σας, καθημερινά μαζί με το πρωινό σας. Δώστε τα στα παιδάκια, είναι πολύ θρεπτικά για παιδάκια. Και για εσάς που κάνετε διατροφή, που είστε σε μια συγκεκριμένη διαδικασία διατροφής, είναι καταπληκτικά τα μπισκότα δρόμης. Όλοι οι διαιτολόγοι και οι διατροφολόγοι θα τα βάλουν μέσα στη διατροφή σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ το ταχίνι μας. Ωραία. Και θα βάλουμε το μέλι με τον κρόκο κοζάνης μέσα. Αχ, για να δοκιμάσω λίγο. Το οποίο τώρα μπορεί να φανταστεί ενέργεια. Έλα. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω λίγο γιατί είναι. Λοιπόν, είναι μέλι με βιολογικό κρόκο κοζάνης. Προσφέρεται και εντάσσεται στην ελληνική κουζίνα, δίνοντας ένα μοναδικό χαρακτήρα στις συνταγές σας. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ για βινιγκρέτ σαλάτες, το γιαούρτι και το ψωμί σας. Φτιάχνετε υπέροχα γλυκά με μοναδική γεύση και μπορείτε να τα βάλετε και σε ζεστά ροφήματα, στο τσαγάκι σας, στο γαλατάκι σας. Κάθε βράδυ γάλα με μέλι είναι πάρα πολύ ωραίο και ηρεμιστικό. Χαλαρώνεις. Λοιπόν, αυτό όμως το οποίο έχει κρόκο κοζάνης έχει και άλλες ενεργητικές ιδιότητες. Προσέξτε. Ενισχύει τη μνήμη μας. Έχει αντικαρκυνική δράση. Αφροδισιακές ιδιότητες. Αντικαταθλιπτικές. Τέτοιο θέλω εγώ που έχω καταθλιψάρει τα βράδια. Λοιπόν, αντιοξυδωτικές και αντιγυραντικές και αντιθρομβωτική δράση. Είναι βραβευμένο προϊόν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και να πούμε ότι το βιολογικό μέλι με κρόκο κοζάνης, γιατί είναι σε σούπερ μάρκετ καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Λοιπόν, εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το ταχίνι μου ήταν σε πιο υγρή μορφή. Μόλις μπήκε το μέλι, έσφιξε. Και μας βοηθάει αυτό. Ωραία, ταχίνι με μέλι. Θα φτιάξουμε. Καλά, αυτό είναι light κιόλας. Light δεν είναι, έχει πολλές θερμίδες, αλλά είναι καλές θερμίδες. Φτιάξτε με δύο μουλίνος. Θα το πάω στη ζούλα. Λοιπόν. Ωραία. Θα φτιάξουμε και τη δεύτερη γέμιση. Βάζουμε το μέλι μας. Θα βάλουμε τα cranberries. Cranberries. Πολύ ωραία. Πηγή ενέργειας είναι τα cranberries. Και λίγα για το τέλος. Εγώ τα τρώω και σκέτα κάθε μέρα τα cranberries. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Και μάνα μου αρέσουν. Καριδάκι. Μέλι, καρύδι, cranberries. Όλα τα ενεργειακά σήμερα μέσα. Τα μπισκότα μας έχουν και βρώμη. Καλέ, μπόμπα θα γίνει αυτό εδώ το πράγμα. Μπόμπα. Για πρωινό αυτό είναι. Τρέλα. Για το βράδυ δεν το συνιστώ, εντάξει, γιατί έχει πολλές θερμίδες. Το πρωί τη σκέμε. Κοίτα τι ωραίο χρώμα που έχει το μέλι, κίτρινο. Καλά, επειδή έχει τον κρόκο κοζάνης μέσα. Δεν υπάρχει αυτό το μέλι. Δοκιμάστε το. Μυρίζει καταπληκτικά. Μυρίζει μέλι καθαρό με κρόκο κοζάνης. Χρησιμοποιείται ακόμα και για αλμυρό φαγητά. Αν φαίνεται να φτιάξετε πολύ ωραίες βινιγκρέτ. Λοιπόν, σε μια σακουλίτσα θα βάλω το ταχίνι μου. Ωραία. Το μείγμα που ονομάζει με το μέλι. Ταχίνι με μέλι, γι' αυτό έχει γίνει έτσι πιο. Πιο σφιχτό. Mm-hmm. Και δεν θα μας τρέχει και από το πλάι τώρα. Από το μπισκότο, επειδή έχει σφίξει. Και κοίτα τι εύκολα τώρα. Είναι αυτό που σου αρέσει με τη σακούλα. Για να δω. Και θα κάνουμε ένα κυκλάκι, θα αφήσουμε το κενό στο κέντρο για να βάλουμε την άλλη γέμιση. Πω 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 τι ωραίο πράγμα είναι αυτό ρε παιδί μου. Λοιπόν, και είναι τα μπισκότα τα βιολάντα, τα αγαπημένα μου, με τη βρώμη. Εμένα μου αρέσει και η σοκολάτα, αλλά μου αρέσει και η καρύδα πάρα πολύ. Καρύδα είναι απίστευτη. Και το μέλι είναι πολύ ωραίο, αλλά και η καρύδα είναι φανταστική. Λοιπόν. Και τα cranberries που είναι και πολύ έτσι σας τονώνουν, σας δίνουν και ενέργεια. Και κάνουν και πολύ καλό στην υγεία να τονίσουμε αυτά. Βεβαίως, κάτσε να φάω. Είναι από τα superfood που λένε. Superfood. Λοιπόν, έβαλα και τη γέμισή μου. Αυτή και τώρα θα βάλω την πιο ωραία γέμιση.
Ωραία. Εδώ κίτρινο το μέλι. Καλή, τι ωραία που είναι. Πώς και δεν έχεις βουτήξει ακόμα το δάχτυλο στη σοκολάτα, παραξενεύομαι. Αφού δεν κάνει, λέμε. Αλλά να σου πω κάτι, θα αμαρτήσω. Δεν έχει έρθει ο Γιώργος, ε. Όχι. Δεν σε βλέπει κανείς τώρα, φάει, φάει. Δηλαδή μου θα έχω το μουλίνο σε λίγο και μου έχει γράψει διατροφή. Να την πούμε τη διατροφή μου στις τηλεθεάτριές μας. Θα μου δώσει και εμένα. Ναι, αλλά τώρα θα κάνω μια αμαρτία. Δεν με βλέπει. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Και πολύ εύκολα θα βάλω και το άλλο μου μπισκοτάκι από πάνω. Ωραία. Τη Γιολάντα. Και το κλείνω. Ωραία. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σνάκ, τα παιδάκια στο σχολείο να το φτιάχνει η μαμά. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν ξέρω, εμένα όταν ήμουν μικρή, η μαμά μου έβαζε το γιόκο τσόκο. Τα θυμάστε τα γιόκο τσόκο, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα. Γιόκο τσόκο και μου φτιάχνει έτσι, λίγη τυρόπιτα που έφτιαχνε σπιτική ή κανένα τέτοιο πράγματα. Αυτό κυριολεκτικά είναι ένα γεύμα με τις θερμίδες που έχει και την ενέργεια που έχει. Και κάνει πολύ καλό στα παιδάκια, γιατί τους αρέσει και η σοκολάτα και έχει και πολλή ενέργεια και είναι και καλό για τη μνήμη. Γιατί και το μέλι με κρόκο κοζάνης βοηθάει πάρα πολύ στη μνήμη. Και τα παιδιά χρειάζονται, επειδή διαβάζουν αρκετά, να έχουν πολύ καλή μνήμη. Εδώ πρόσεξε αυτό που έκανα. Ναι. Δεν κολλάει στο χέρι μας. Ωραία. Το πλάθουμε έτσι. Το πλάθουμε. Για να κλείσει. Και έχω λιώσει σε μπεν μαρί σοκολατίτσα. Κουβερτούρα μαύρη. Ωραία. Πιο υγιεινή ακόμα. Α, μαύρη μου έχει βάλει ο μουλίνος στη διατροφή, άρα επιτρέπετε. Α, είδες. Μια χαρά είμαστε. Και θα το βουτήξω μέσα. Δεν κάνω αμαρτίες. Το βουτάω. Τι ωραίο πράγμα είναι. Καλά, Θέμη, θα πάθεις πλάκα. Λίγο το σουρώνουμε από την πολύ σοκολάτα. Πω. Και το βάζουμε στη λαδόκολα. Όσο τα σουρώνουμε, πάμε να δούμε άλλη μια τα υλικά, γιατί είμαι σίγουρη ότι οι φίλες μας παρακολουθούν θέλουν να τα φτιάξουν. Πάμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα πακέτο μπισκότα βρώμης με κράμπερις βιολάντα. Για την γέμιση, για την πρώτη γέμιση, 250 γραμμάρια ταχίνι, 60 γραμμάρια ελληνικό μέλι με βιολογικό κρόκο κοζάνης, είναι καταπληκτικό αυτό το μέλι. Για την δεύτερη γέμιση, 100 γραμμάρια ελληνικό μέλι με βιολογικό κρόκο κοζάνης, 50 γραμμάρια κράμπερις, 50 γραμμάρια καρύδι χοντροκομμένο, μία πρέζα κανέλα. Για την επικάλυψη, 300 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα λιωμένη και μερικά κράμπερις. Λοιπόν, το έχουμε βοτήξει μέσα στην κουβερτούρα τη λιωμένη. Και στο τέλος πολύ απλά, λίγα κράμπερις από πάνω και μπορούμε να βάλουμε και λίγο καρυδάκι. Τέλος. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Κοιτάξτε πόσο θα το κόψουμε. Α, για κόψη να δοκιμάσω λίγο. Καλά, αυτό το παίρνεις και ολόκληρο, το βάζεις αλουμινόχαρτο και το έχεις σνακ. Κοίτα πώς είναι μέσα. Καλά, κοιτάξτε πόσο ωραία. Κόψε με ένα μικρό κομματάκι να φάω. Πω. Δοκιμάζω, ε. Πώς φαίνεται. Αυτό είναι υγιεινό, δεν μπορώ να πω ότι ξεφεύγεις από τη διατροφή σου. Δεν έχει κακά λιπαρά μέσα. Δεν υπάρχει. Γυαλίστηκα. Είχα ζαλάδα, νιώθω καλύτερα. Και δεν είχα τίποτα έτοιμο, το είδες. Κατευθείαν τώρα το φτιάξαμε. Και το ταχύνι κάνει πολύ καλό. Και το μέλι κάνει πολύ καλό. Ειδικά το... και που έχει και κρόκο κοζάνης μέσα. Και έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Είναι super food. Είναι superfood. Εννοείται. Πόσο αλλιώς μπορούμε να φάμε τα μπισκότα βρώμης. Α, αυτά θα τα δείξω σε επόμενες συνταγές. Έχουμε πολύ ωραίες συνταγές με τα μπισκότα βρώμης. Δηλαδή, πες λίγο να καταπιέρω, παιδί μου, μίλα. Όλα, θες να στα πω. Τι μπορούμε να φτιάξουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε από ένα cheesecake, μέχρι μπανόφι, μέχρι γλυκό ψυγείου, μέχρι μιλφέι, οτιδήποτε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα ωραίο μιλφέι με αυτά με τα μπισκότα. Ναι. Ένα διαφορετικό. Καταπληκτικά. Θέλω να μου τα δείξεις. Λοιπόν, εγώ περιμένω τώρα να φάω ένα ολόκληρο. Να μην τα φάω, δοκίμασε. Θα πάθεις πλάκα.